Τι είναι το Arduino και γιατί να μάθω Arduino? Το Arduino είναι ένας μικροελεκτής και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε ένα ενσωματωμένο σύστημα που θα είναι υπεύθυνο για έναν αυτοματισμό. Τι είναι όμως ένα ενσωματωμένο σύστημα και τι είναι ένας αυτοματισμός? Ένα ενσωματωμένο σύστημα είναι ένα σύστημα υπολογιστή με ειδική λειτουργία μέσα σε ένα μεγαλύτερο μηχανικό σύστημα. Το σύστημα αυτό έχει δικό του επεξεργαστή, μνήμη, τροφοδοτικό και εξωτερικές διεπαφές που το επιτρέπουν να αλληλεπιδρά με αισθητήρες ή άλλα συστήματα. Αυτοματισμός είναι η τυποποιημένη διαδικασία με κάποια αλγοριθμικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να παράγουμε ένα αποτέλεσμα. Επομένως, ο αυτοματισμός είναι η εύρεση του κατάλληλου αλγορίθμου για την επίλυση ενός προβλήματος ή η κατασκευή ενός μηχανισμού που εκτελεί το πρόγραμμα με αυτόν τον αλγόριθμο. Αυτόνομα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Πολλές φορές οι μηχανισμοί αυτοί αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους και παίρνουν δεδομένα με τη βοήθεια αισθητήρων για να κρίνουν πότε να υλοποιήσουν τις αυτοματοποιημένες εντολές. Επομένως, το Arduino μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε όσες αυτοματοποιημένες κατασκευές μπορούμε να φανταστούμε. Στο Arduino συνδέονται πάρα πολλοί αισθητήρες χρώματος, περίχων, φωτός, θερμοκρασίας και πολλά άλλα εξαρτήματα όπως οθόνες, λαμπάκια, μπαζεράκια, Bluetooth, τα οποία μπορούμε να τα βάλουμε πάνω σε κατασκευές και να τα προγραμματίσουμε για να κάνουν ό,τι εμείς θέλουμε. Μπορείτε να σκεφτείτε αντικείμενα στην καθημερινή μας ζωή που λειτουργούν αυτόματα χάρη στο δικό τους μικρό υπολογιστή? Η ζωή μας είναι γεμάτη από ενσωματωμένα συστήματα. Τα βρίσκουμε σε φορητές συσκευές όπως είναι τα ψηφιακά ρολόγια και συσκευές αναπαραγωγής MP3, έως μεγάλες σταθερές εγκαταστάσεις όπως είναι τα φανάρια κυκλοφορίας και τα τραπεζικά ATM ή ακόμα και πολύπλοκα συστήματα όπως είναι ένα υβριδικό όχημα. Ένα σύστημα Arduino έχει πάρα πολλά ωφέλη. Είναι πολύ φτηνό, το ίδιο και τα εξαρτήματά του. Έχει ολοκληρωμένη πλατφόρμα με υλικό, που είναι το hardware, και λογισμικό, που είναι το software. Έχει επίσης ανοιχτό λογισμικό, εύκολο και δωρεάν στη χρήση. Και όλα αυτά το κάνουν το ιδανικό για όποιον θέλει να ξεκινήσει αυτό το νέο χόμπι, να μπει στον κόσμο των αυτοματισμών και να εξελίξει τις γνώσεις του. Είναι επίσης αρκετά δημοφιλές στην εκπαίδευση, τη βιομηχανία και σε δημιουργούς DIY κατασκευών. Συνδέεται με πολλούς αισθητήρες και περιφερειακά εξαρτήματα. Το Arduino υπάρχει σε διάφορες παραλλαγές. Το Uno, το Mini, το Mega, το Leonardo και άλλες πολλές. Όλες με διαφορετικές δυνατότητες. Στις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν θα χρησιμοποιήσουμε το Arduino Uno. Το Arduino Uno είναι ένας μικροελεκτής που μοιάζει με την πλακέτα κάθε υπολογιστή και έχει τα ίδια βασικά στοιχεία. Έχει δηλαδή μνήμη, μικροεπεξεργαστή με ολοκληρωμένο κύκλωμα και ενσωματωμένο ρολόι. Πώς δουλεύει όμως ο μικροελεκτής? Ένας μικροελεκτής είναι μια πλακέτα ελέγχου κυκλωμάτων, εισόδου και εξόδου. Λειτουργεί όπως ένας μικρός αυτόνομος υπολογιστής και πάνω του συνδέουμε με καλώδια διάφορους αισθητήρες για να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του. Θέλω να φανταστείτε ότι ένας μικροελεκτής είναι σαν τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Τα καλώδια είναι το νευρικό μας σύστημα και οι αισθητήρες είναι οι διάφορες αισθήσεις μας, όπως η όραση, η ακοή και η αφή που μας επιτρέπουν να παίρνουμε δεδομένα από το περιβάλλον μας, το input, και να εκτελούμε διάφορες ενέργειες, το output. Ο μικροελεκτής σε γενικές γραμμές αποθηκεύει οδηγίες, δέχεται δεδομένα σε διαδική μορφή 0 και 1, επεξεργάζεται δεδομένα με βάση τις αποθηκευμένες οδηγίες και εξάγει αποτελέσματα. Σε τι διαφέρει από έναν υπολογιστή? Δεν διαθέτει λειτουργικό σύστημα, δηλαδή δεν πρόκειται να βάλετε Windows σε ένα μικροελεκτή. Τρέχει όμως κάθε φορά ένα και μοναδικό πρόγραμμα και κάνει μια συγκεκριμένη αυτοματοποιημένη λειτουργία. Κάθε φορά που τον ενεργοποιούμε, αρχίζει αυτόματα να εκτελεί το πρόγραμμα που το έχουμε φορτώσει προηγουμένως. Το πρόγραμμα αποθηκεύεται μόνιμα μέσα στο ίδιο το κύκλωμα σε flash μνήμη, όπως αυτή που έχει και το USB stick. Λειτουργεί με ελάχιστη ενέργεια και γι' αυτό μπορούμε να του βάλουμε μια μπαταρία για να παίρνει ρεύμα. Σε ποιο από τα παρακάτω συστήματα θα ήταν χρήσιμος ένας μικροελεκτής? Σε ένα σύστημα ποτίσματος? Σε ένα συναγερμό πυρκαγιάς? Στα φώτα του σπιτιού μας? Μήπως σε όλα τα παραπάνω? Τι άλλες ιδέες μπορείτε να σκεφτείτε? Πάμε τώρα να δούμε τι χρειαζόμαστε για μια κατασκευή Arduino. Τον μικροελεκτή Arduino Uno, την πλακέτα δοκιμών ή αλλιώς breadboard, τα καλώδια σύνδεσης ή αλλιώς jumper wires και άλλα στοιχεία της κατασκευής μας για εισόδους και εξόδους, όπως είναι διάφοροι αισθητήρες, τα λαμπάκια μας, διακόπτες και αντιστάσεις. Πάμε να δούμε τώρα όλα τα εξαρτήματά μας αναλυτικά. Ξεκινάμε με την πλακέτα Arduino Uno. Στην πάνω σειρά βλέπω τους 14 ψηφιακούς ακροδέκτες εισόδου και εξόδου, δηλαδή τα input και output pins. Και αυτές είναι οι θύρες από 0 έως 13. Στην κάτω σειρά βλέπω τους αναλογικούς ακροδέκτες εισόδου, δηλαδή τα input pins, και είναι οι θύρες από α0 έως α5.
Δίπλα από αυτούς έχουμε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας και γείωσης. Δηλαδή, το 5V είναι το ρεύμα τροφοδοσίας και το GND που βγαίνει από το ground είναι της γείωσης. Σε αυτούς τους ακροδέκτες βάζουμε τα καλώδιά μας για να τα συνδέσουμε με τα υπόλοιπα εξαρτήματά μας. Εδώ πέρα βλέπουμε το κουμπί reset, που είναι για να ξαναξεκινήσω το πρόγραμμα. Εδώ έχω την υποδοχή USB για να συνδέσω την πλακέτα με τον υπολογιστή μου και να περνάμε τα προγράμματα. Εδώ είναι η υποδοχή εξωτερικής τροφοδοσίας, που είναι για την μπαταρία ή το μετασχηματιστή και είναι ουσιαστικά για να παίρνει ρεύμα το Arduino. Πώς συνδέεται ο μικροελεγκτής μας με τα υπόλοιπα εξαρτήματα? Κυρίως με καλώδια. Τα καλώδια που χρησιμοποιούμε στα κυκλώματά μας είναι τριών ειδών. Το πρώτο καλώδιο που θα δούμε είναι το mail-to-mail ή αλλιώς αρσενικό σε αρσενικό. Τα mail-to-mail καλώδια έχουν αυτή τη μεταλλική μητούλα και από τις δύο μεριές και τα χρησιμοποιούμε κυρίως για να μπουν στους ακροδέκτες του Arduino και τις θήκες του breadboard. Η δεύτερη κατηγορία καλωδίων που έχουμε είναι τα female-to-mail ή αλλιώς θηλυκό σε αρσενικό. Από τη μία μεριά, την female, τα χρησιμοποιούμε σαν θηκούλες για τα mail καλώδια ή μητούλες από διάφορα εξαρτήματα και αισθητήρες. Από την άλλη μεριά έχουν την ίδια μητούλα με τα mail. Και όπως βλέπουμε εδώ πέρα, μπορούμε να τα ενώσουμε μεταξύ τους. Και τέλος, έχουμε το καλώδιο female to female ή αλλιώς θηλυκό σε θηλυκό. Τα καλώδια αυτά είναι πολύ χρήσιμα για προεκτάσεις, μιας και από τις δύο μεριές έχουν θηκούλες. Όλα τα καλώδια βγαίνουν σε διάφορα χρώματα, χωρίς αυτό να υποδεικνύει κάτι συγκεκριμένο. Πάμε τώρα στην πλακέτα δοκιμών ή αλλιώς breadboard. Το breadboard μας επιτρέπει να κάνουμε συνδέσεις με καλώδια χωρίς να συνδέουμε απευθείας τα εξαρτήματα με την πλακέτα. Συνδέουμε τα εξαρτήματα στο breadboard και τα καλώδια με την πλακέτα Arduino. Έτσι μπορούμε να κάνουμε περισσότερες και πιο περίπλοκες συνδέσεις. Το breadboard είναι έτσι φτιαγμένο για να έχει τις συνδέσεις μονίμως κολλημένες μεταξύ τους, αναγραμμές, για να μπαίνουν τα εξαρτήματα και να ενώνονται με την κάθε γραμμή σύνδεσης. Στις άκρες του breadboard έχουμε οριζόντια σύνδεση, όπου συνδέουμε τα καλώδια της πολικότητας, δηλαδή της τροφοδοσίας και της γείωσης, του θετικού και του αρνητικού πόλου αντίστοιχα. Στο κέντρο του έχουμε κατακόρυφη σύνδεση, όπου μπαίνουν τα βασικά εξαρτήματα και αισθητήρες. Και τώρα που μάθαμε για το breadboard, να πούμε και ένα fun fact. Γιατί άραγε το λέμε breadboard? Παλαιότερα, όταν κάποιος ήθελε να στερεώσει το κύκλωμα της κατασκευής του, κάρφωνε τα εξαρτήματα σε μία σανίδα κοπής ψωμιού, δηλαδή ένα breadboard. Πώς όμως ξέρει ο μικροελεγκτής τι να κάνει? Μπορούμε να κατεβάσουμε το Arduino IDE στον υπολογιστή μας για να γράψουμε το πρόγραμμά μας και έτσι να φορτώσουμε στην πλακέτα τις οδηγίες που θα ακολουθήσει. Η πλακέτα Arduino Uno συνδέεται πολύ εύκολα με τον υπολογιστή μας μέσω USB. Άρα, για σε τι γλώσσα μιλάμε στο Arduino? Τα προγράμματα του Arduino είναι γραμμένα στη γλώσσα προγραμματισμού Wiring, που βασίζεται σε στοιχεία από τις γλώσσες C και C++. Οι γλώσσες C και C++ είναι δύο από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες γλώσσες προγραμματισμού. Το λογισμικό προγραμματισμού του είναι το Arduino IDE, ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης που βασίζεται στο σύστημα του processing. Για να γράψουμε τα προγράμματα με τις οδηγίες του Arduino, πρέπει να εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας το λογισμικό του Arduino IDE, όπου εκεί μπορούμε να γράψουμε προγράμματα απευθείας σε κώδικα. Αν μας δυσκολεύει ο γραπτός κώδικας, υπάρχει και η γλώσσα προγραμματισμού που βασίζεται σε πλακίδια, η οποία λέγεται ArduBlock και εισάγεται με add-on στο Arduino IDE. Πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε κατασκευή, θα πρέπει κάθε φορά να συνδέουμε το Arduino Uno στον υπολογιστή μας μέσω USB και να ανοίγουμε το πρόγραμμα του Arduino IDE. Στην καρτέλα Tools ή αλλιώς εργαλεία στα ελληνικά, θα πρέπει να επιλέγουμε κάθε φορά την πλακέτα Arduino Uno από τις επιλογές που έχει. Εδώ πέρα είναι κλικαρισμένη ήδη. Έπειτα θα πρέπει να ελέγχουμε τη θύρα που έχουμε το USB. Συγκεκριμένα εδώ πέρα το USB έχει συνδεθεί στη θύρα COM3. Εάν ελέγξουμε όλα τα παραπάνω και το Arduino μας δεν μπορεί να λειτουργήσει, ελέγχουμε αν έχουμε φορτώσει τους σωστούς drivers. Είσαστε έτοιμοι για να φτιάξετε τις δικές σας κατασκευές? Στα επόμενα μαθήματα θα μάθουμε τα βασικά για το Arduino και θα δούμε παραδείγματα από διάφορους αισθητήρες και περιφερειακά.